Χαίρετε, πάσετε και πάντες. Ο σεφ παρέστητε το επαιτειακό μαθήματι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και το έπος του 40. Ονομάστηκε έπος γιατί ακριβώς αφηγείται κατορθώματα ηρώων, των ηρώων της εποχής. Η ημέρα της Εθνικής Επετείου είναι μία ημέρα μνήμης. Και όπως λέει και ο ρήτορας Εσχήνης, αξίζει να θυμόμαστε τους αγαθούς και γενναίους άνδρες και να εγκομιάζουμε την αρετή τους. Των αγαθών ανδρών άξιονέστην επιμνησθήνε και εγκομιάζειν την εκείνων αρετήν. 1η Σεπτεμβρίου του 1939. Είναι η επίσημη ημερομηνία έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία. Λίγους μήνες νωρίτερα, οι σύμμαχοι των Γερμανών και μέλη του άξονα Ιταλοί έχουν εισβάλει στη γειτονική Αλβανία. Τελικά, την αυγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1939, τα γερμανικά στρατεύματα διασχίζουν την Πολωνική Μεθόριο, ενώ τα αεροπλάνα της Luftwaffe σπέρνουν τον όλευρο και αχρηστεύουν τα πολωνικά αεροσκάφη στα αεροδρόμια. Πρόσχημα της εκστρατείας, πολωνικές ομότητες κατά της γερμανικής μειονότητος και συνοριακά επεισόδια. 53 γερμανικές μεραρχίες προελάβουν από 3 διαφορετικά σημεία τη στιγμή που τα γερμανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν ανελαίητα τη Βαρσοβία. Πρώτη φορά στην ιστορία του πολέμου εφαρμόζεται η θεωρία της ταχυκίνητης επιθέσεως, συνδυασμός τεθωρακισμένων αεροπορίας και ναυτικού, που τα αποτελέσματά της παρομοιάζονται με του κεραυνού. Εμβρόντιτος, ο απειρχαιωμένος στρατός της Πολωνίας υποχωρεί. Η σύμμαχος της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας δέχτηκε απρόκλητη επίθεση. Στις δύο χώρες δεν απομένει παρά να κηρύξουν πόλεμο στον εισβολέα. Καλούνται στα όπλα όσοι είναι από 19 έως 41 ετών. Το βρετανικό τελεσίγραφο στέλνεται στο Βερολίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, 2 μέρες μετά την εισβολή. Οι Γάλλοι, ακολουθώντας όπως πάντα τη Βρετανία, κηρύσουν και αυτοί τον πόλεμο την ίδια μέρα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έχει αρχίσει. Η Ελλάδα προσπαθεί να τηρήσει ουδέτερη στάση. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Ανήμερα του 15 Αυγούστου του 1940, το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο τορπιλίζει και βυθίζει το καταδρομικό έλι στο λιμάνι της Τίνου. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να αποσιωπήσει το γεγονός αυτό και το σχετικό πόρισμα γίνεται γνωστό 2 μέρες μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, χτυπάει την πόρτα της οικίας του κυβερνήτου της Ελλάδος και δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά στην Κηφισιά. Ο Γκράτσι επιδίδει ιδιοχείρος στον Μεταξά ένα τελεσίγραφο. Με αυτό το τελεσίγραφο, η Ιταλική κυβέρνηση με αρχηγό τον Μπενίτο Μουσολίνι, γνωστό και ως Ντούτσε. Ντούτσε στα Ιταλικά σημαίνει ηγέτης. Είναι μία προσφώνηση που ο ίδιος ο Μουσολίνι είχε επιλέξει για τον εαυτό του. Η Ιταλική λοιπόν κυβέρνηση απαιτεί την ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων και την κατάληψη στρατηγικών σημείων στο βασίλειο της Ελλάδος. Μετά την ανάγνωση του τελεσιγράφου, ο Μεταξάς στρέφει το βλέμμα του στον Γκράτσι και απαντά στα γαλλικά, στη διπλωματική γλώσσα της εποχής.
αλλό σε la guerre. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Και με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την αρνητική του στάση. Το όχι. 5.30 ώρα ξημερώματα, τα ιταλικά στρατεύματα εισβάλλουν ήδη από την Ήπειρο στον ελλαδικό χώρο. Το τελεσίγραφο κανονικά έλυγε στις 6 ώρα το πρωί. Δηλαδή τα στρατεύματα εισβάλλουν μισή ώρα νωρίτερα. Εκεί βρίσκεται το απόσπασμα Πίνδου με αρχηγό το συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη και αντιμετωπίζει την πρώτη επίθεση των Ιταλών και μάλιστα τους κρατάει 4 ολόκληρες μέρες. Αυτός, οι 2.000 άνδρες του και τα 4 πυροβόλα. Μετά καταφέρουν και φτάνουν οι ελληνικές ενισχύσεις. Εκείνο το πρωί οι Έλληνες ξυπνούν με καμπανοκρουσίες. Ο Μεταξάς ανακοινώνει το διάγγελμά του. Στις 3 παρα 10 το πρωί της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940, ένα αυτοκίνητο με διακριτικά του διπλωματικού σώματος φτάνει έξω από ένα διόροφο μεσοαστικό σπίτι στη γωνία των οδών Δαγκλή και Κεφαλινία στην Παλαιά Κηφισιά. Είναι η κατοικία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά. Το αυτοκίνητο που φέρει ιταλική σημαία μεταφέρει τον επικεφαλής της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Κόμι Εμμανουέλε Γκράτσι. Ο Ιταλός πρέσβης έχει λάβει εντολή από την κυβέρνησή του να επιδώσει μια ιστορική σημασίας διακοίνωση στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, ακριβώς στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Ο Μεταξάς, ο οποίος ανέμενε από μέρα σε μέρα την ιταλική επίθεση, δεν ευνηδιάζεται ούτε κατελάχιστο. Απορρίπτει με λακωνική υπερηφάνεια το ιταλικό τελεσίγραφο και κινητοποιεί αμέσως το μηχανισμό που είχε προετοιμάσει πολύ μεθοδικά για να αποκρούσει τον άνανδρο εισβολέα. Ειδοποιεί αμέσως τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο και συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο για τις 5 το πρωί. Υπογράφει τα διατάγματα επιστρατεύσεως, τα οποία είχαν συνταχθεί πολλές εβδομάδες νωρίτερα και υπαγορεύει το διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό. Το κείμενο του διαγγέλματος, γραμμένο σε γλώσσα με αρκετά στοιχεία καθαρεύουσας, ανακοινώνει την απόρριψη του τελεσίγραφου και την άνανδρη ιταλική επίθεση και καλεί όλους τους Έλληνες προς υπεράσπιση του πατρίου εδάφους. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστόμεν δια την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσιν προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εξήτησε σήμερον την τρίτην πρωινήν την παράδοση τμήματων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και μου ανεκκίνωσεν ότι προς κατάληψη αυτών η κίνηση των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την έκτην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν πρέσβην ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθεαυτό και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται τούτο ως κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξουμε εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποία μας εξισφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον, αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τα ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπερπάντων ο αγών. Ο Ιωάννης Μεταξάς επιλέγει να χρησιμοποιήσει μία εμβληματική φράση από τον Πεάνα των Σαλαμινομάχων. Ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας γυναίκας, θεόντε πατρόον έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Το ένδοξο παρελθόν είναι αυτό που δείχνει τον δρόμο. Το διάγγελμα δημοσιεύεται αμέσως στις πρώτες εκδόσεις των εφημερίδων της ιστορικής ημέρας. Όμως ο Μεταξάς δεν αρκείται στη γραπτή ανακοίνωση. Το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες κρίσιμες ενέργειες για την κινητοποίηση ολοκλήρου του έθνους, μεταβαίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών.
Ο ίδιος ο Μεταξάς είχε ιδρύσει τον πρώτο οργανισμό κρατικής ραδιοφωνίας και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών εξέπεμπε ήδη από το 1938. Από εκεί απευθύνει το ιστορικό διάγγελμα μέσω του ραδιοφώνου. Χρησιμοποιεί απλές εκφράσεις σε δημοτική γλώσσα, ώστε να μιλήσει στην καρδιά κάθε Έλληνα, από τον απλό χωρικό έως τον πολυμαθή επιστήμονα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο. Ας το ακούσουμε. Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα, ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. Με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνει και το διάγγελμά του ο βασιλεύς Γεώργιος Δεύτερος προς τον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προλίγου υπό ποιους όρους εινάγκαστημεν να κατέλθομεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας επιβουλευθήσεις την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμή είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνής θα εκτελώσει το καθήκον των μέχρι τέλους και θα φανώσει αντάξει της ενδόξου ημών ιστορίας. Με πίστη εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος, θα αγωνιστεί υπερβομών και εστιών, μέχρι τελικής νίκης. Ομόνοια στο έθνος ζητάει ο βασιλεύς ως εις άνθρωπος και με το αρχαιοελληνικό υπερβομών και εστιών, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κατά την προκήρυξή του για την αφύπνιση του έθνους στον αγώνα της απελευθέρωσης του 1821, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, δίνει το σύνθημα της έναρξης του αγώνος. Τα πρωτοσέλιδα εκείνης της ημέρας κινούνται και αυτά στο ρυθμό του ένδοξου παρελθόντος. Η εφημερίδα Βραδινή βγαίνει με τίτλο «Είτε παιδες Ελλήνων, εμπρός παιδιά της Ελλάδος». Η εφημερίδα «Το Έθνος» κυκλοφορεί με τίτλο «Υπερβομών και εστιών. Ελληνικές δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους». Με το χαμογελό στα χείλη πάλι φαντάρι μας μπροστά. Εκείνο το πρωινό, οι Έλληνες ξεκίνησαν με το χαμόγελο στα χείλη, όπως λέει και το σχετικό τραγούδι. Γιατί άραγε? Ήταν πολεμοχαρείς? Ήταν φιλοπόλεμοι? Είχαν άγνοια του κινδύνου? Είχαν άγνοια των δεινών που φέρνει ένας πόλεμος? Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν το φυσικό τους ένστικτο. Ένστικτο. Εν και στίζω. Αυτό που είναι βαθιά χαραγμένο μέσα μας. Οι καταβολές που περνάνε από γενιά σε γενιά. Οι αξίες, τα ιδανικά. Η αγάπη για την πατρίδα τους. Αυτό ήταν που τους κινούσε. Ο Όμηρος επιλέγει μία λέξη για να περιγράψει αυτή τη χαρά. Εκείνο το πρωί οι Έλληνες μνήσαντο χάρμης. Χάρμη είναι η μεταμάχης χαρά, η πολεμική χαρά που αισθάνονταν οι Έλληνες όταν πήγαιναν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, όταν πήγαιναν για να εκφράσουν την φιλοπατρία τους. Πολλές
είναι οι περιπτώσεις που οι Έλληνες στο ένδοξό τους παρελθόν έχουν εκφράσει την φιλοπατρία τους και έχουν αρνηθεί στον εχθρό την παράδοσή τους. Ξεκινώντας κιόλας από τον Τροϊκό πόλεμο, όταν ο Τρώας Ιωνοσκόπος Πολυδάμας προσπαθεί να εμποδίσει τον Έκτορα από το να προχωρήσουν και του λέει «Έκτορ, μη ήωμεν, τόση ψηπέτης ήλθε από αριστερά». Ο αετός που πετάει ψηλά ήρθε από αριστερά και αυτό ήταν δυσίωνο σημάδι. Γιατί από αριστερά οι Ιωνοσκόποι έβλεπαν την δύση, δηλαδή εκεί όπου ο ήλιος διεί και το φως χάνεται. Το μέρος που συμβολίζει το σκοτάδι. Ενώ δεξιά ήταν το μέρος που ανατέλει ο ήλιος, η Ανατολή, και γεμίζει φως ολόκληρη την οικουμένη. Ο κακός λοιπόν Ιωνός έκανε τον Πολυδάμα να προτρέψει τον Έκτορα να μην προχωρήσει. Ο Έκτορ τότε το απαντά. «Εις, Ιωνός Άριστος, αμήνεστε περιπάτρης. Ένας είναι ο Άριστος Ιωνός. Να αμηνόμαστε και να μαχόμαστε για την πατρίδα μας». Αυτή ήταν η φιλοπατρία του Έκτορος. Με τον ίδιο τρόπο, ο Οδυσσεύς, όπως μας περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια, όταν βρίσκεται στο νησί των Φεάκων και στο παλάτι του Αλκινόου και αποκαλύπτει πλέον την ταυτότητά του, αναφέρει «Ουδέν γλύκιον, εις πατρίδος, ουδέ τοκίον γίγνεται». Δεν υπάρχει κάτι πιο γλυκό από την πατρίδα και την οικογένεια. Αυτές ήταν οι αξίες και τα ιδανικά των Ελλήνων. Αυτή ήταν η αγάπη τους για την πατρίδα τους. Αργότερα, κατά την περίοδο των Περσικών πολέμων, πολλές ήταν οι φορές που οι Έλληνες απέδειξαν αυτήν τη φιλοπατρία τους και αρνήθηκαν σε έναν πολύ μεγάλο εχθρό την παράδοσή τους. Μας αναφέρει ο Πλούταρχος. «Πάλιν δε ξέρξου γράψαντος πέμψον τα όπλα, ο Λεωνίδας αντέγραψε, μολόν λαβέ». Η εμβληματική αυτή απάντηση του αρχηγού των Ελλήνων και Σπαρτιατών Λεωνίδα μένει μέχρι και σήμερα ισχυρή στα αυτιά μας. Ο Ξέρξης του ζητάει να παραδώσει τα όπλα, να του τα στείλει και με αυτόν τον τρόπο να παραδώσει και την πατρίδα του. Και ο Λεωνίδας απαντά με αυτό το φοβερό ρήμα «μολέο μολό». «Εδώ είμαι, εάν σε νοιάζει, εάν σε μέλει και το επιθυμείς, έλα να τα πάρεις. Για κόπιασε». Και με αυτόν τον τρόπο λέει το δικό του «όχι». Ένα χρόνο μετά τη μάχη των Θερμοπυλών, το 479, πριν τη μάχη των Πλατεών, μια ακόμα μάχη σημαντική κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, οι Έλληνες ορκίζονται με τα εξής λόγια. «Ου ποιήσομαι περιπλείωνος το ζήν της ελευθερίας». Δεν θα θεωρήσω πιο σημαντικό το να ζω, το να έχω ζωή, από το να είμαι ελεύθερος. Υπέρτατο αγαθό για τους Έλληνες, πάντα η ελευθερία τους. Οι συνθήκες όπου οι Έλληνες κατά το έπος του 40 πολέμησαν, ήταν πολύ αντίξωες. Στα ψηλά βουνά της Πίνδου, μέσα στο χειμώνα και στο κρύο, με πολύ λίγο εξοπλισμό, με πείνα, χρειάστηκε να πολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Αντίστοιχες συνθήκες μας περιγράφει και στα ελληνικά του ο Ξενοφών, όταν μας μιλάει για την κάθοδο των μυρίων. «Ου νίξ, ου χειμών, ου μήκος οδού, ουκ όρη δύσβατα απεκόλλειεν αυτούς. Ούτε η νύχτα, ούτε ο βαρύς χειμώνας, ούτε το μήκος της οδού, ούτε τα δύσβατα όρη δεν αποτέλεσαν κόλλημα, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο για τους Έλληνες της εποχής, όπως και για τους Έλληνες κατά το έπος του 40. Οι Έλληνες, λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες αντιστέκονται, αμήνονται και ήδη από τον Νοέμβριο νικούν και αρχίζουν και απελευθερώνουν σιγά-σιγά πόλεις και χωριά και μέχρι τα Χριστούγεννα έχουν φτάσει στους Αγίους 40, στο Αργυρόκαστρο, στη Χιμάρα.
κατά την τουρκοκρατία, πολλές φορές εκφράστηκαν τα ίδια συναισθήματα, τα συναισθήματα της αγάπης για την πατρίδα. Χαρακτηριστική περίπτωση, ο οπλαρχηγός Τζίμας Ζέρβας, ο Σουλιώτης οπλαρχηγός, όπου όταν ο Αλή Πασάς του προσέφερε χρήματα για να παραδώσει τα όπλα του και κατά αυτόν τον τρόπο και την πατρίδα του, το απάντησε με ειρωνικό σχεδόν ύφος. «Σε ευχαριστώ, βεζίρι μου, δια την αγάπη όπου έχεις σε με. Αλλά τα 800 πουγκιά, παρακαλώ, μη μου τα στείλεις, επειδή δεν ξέρω να τα μετρήσω. Μα κι αν ήξευρα, πάλιν δεν ήμουν ευχαριστημένος να σου δώσω ούτε μίαν πέτραν της πατρίδος μου δια την πληρωμή. Και όχι πατρίδα, ως φαντάζεσαι. Την τιμήνω που μη υπόσχεσαι, μην άχρηστος. Πλούτος και τιμή είσαι με, είναι τα άρματά μου, με τα οποία φυλάτω και τιμώ την πατρίδα μου. Αθανατίζω και το όνομά μου». Αυτό ήθελαν οι Έλληνες, να κάνουν αθάνατο το όνομά τους. Τη δόξα και το κλαίος που έρχεται όταν αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Και πεθαίνουν για αυτήν. Και φτάνουμε έτσι στο 1940. Και ο σπουδαίος ποιητής μας, Άγγελος Σικελιανός, δημοσιεύει στις 15 Νοεμβρίου του 1940 στη Νέα Εστία το εξής κείμενο. «Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα. Ελέγαμε μία σαλαμίνα ακόμα. Ελέγαμε ακόμα ένα 21. Και ήρθες τέλος σύ, μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικόν ιστορικό ρυθμό». Όλες αυτές οι κορυφαίες στιγμές για τον Ελληνισμό, ο Μαραθώνας, η Σαλαμίνα, το 21, έρχονται τώρα και μετουσιώνονται σε πράξη, σε πολεμική χαρά, σε ηρωικά κατορθώματα για τους Έλληνες, οι οποίοι για ακόμα μία φορά αποδεικνύουν ότι είναι η συνέχεια της ιστορίας τους. Ο πόλεμος αυτός, ο Ελληνοϊταλικός, η μάχη αυτή των Ελλήνων, είναι για ακόμη μία φορά μία μάχη Δαβίδ με Γολιάθ. Οι Έλληνες, πολύ λιγότεροι σε αριθμό, με πολύ παλαιότερο εξοπλισμό και μέσα, καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν τις υπερδιπλάσιες δυνάμεις των Ιταλών. 6 Απριλίου του 1941. Ο Χίτλερ αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και με την επιχείρηση Μαρίτα εισβάλλει στην Ελλάδα από την Μακεδονία. Τα χαράματα της Κυριακής 6 Απριλίου 1941 εκδηλώθηκε ταυτόχρονη επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας. Κύριος όγκος των χιτλερικών δυνάμεων εισβολής επέπεσε εναντίον των τμήματων του ελληνικού στρατού που υπεράσπιζαν τα οχυρά των συνόρων προς Βουλγαρία. Οι σημαντικότερες δυνάμεις του ελληνικού στρατού βρίσκονταν στο αλβανικό μέτωπο, όπου ύστερα από νικηφόρα προέλαση είχαν αποκρούσει με επιτυχία και τη μεγάλη αιαρινή επίθεση των στρατευμάτων του Μουσολίνη. Η υπεροχή της τεράστιας πολεμικής μηχανής των Ναζί που επιτίθεται στην Ανατολική Μακεδονία είναι συντριπτική. Τα γερμανικά Messerschmitt και τα αεροπλάνα καφέ του εφορμήσεως, τα Στούκας, σφυροκοπούν τις ελληνικές θέσεις, ενώ η παρουσία βρετανικής και ελληνικής αεροπορίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Χίλια γερμανικά αεροπλάνα παίρνουν μέρος στην επίθεση. Από την άλλη μεριά, κανένα ελληνικό και μόνο λίγες δεκάδες βρετανικά αεροπλάνα που σταθμεύουν στη Λάρισα και μερικά από αυτά κάνουν ελάχιστες σποραδικές εμφανίσεις.
Παρά την ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών των οχυρών, ιδιαίτερα στον τομέα του Ρούπελ, σημειώνονται τα πρώτα ρήγματα στην αμυντική γραμμή των συνόρων. Δίνοντας μια ασύγκριτα άνηση μάχη, οι Έλληνες μαχητές συνέχονται από το αίσθημα ότι πρόσφεραν ό,τι ήταν δυνατό για να υπερασπιστούν το πάτριο έδαφος. Η Ναζί εισβολής, όπως θα παραδεχτεί σε λόγο του στις 4 Ιουνίου ο ίδιος ο Χίτλερ, αντιμετώπισαν μια στεναρή αντίσταση που δεν είχαν γνωρίσει ως τότε στην Ευρώπη. Λίγες μέρες μετά, οι Έλληνες συνθηκολογούν και αρχίζει με αυτόν τον τρόπο η γερμανική κατοχή. Οι Έλληνες όλο αυτό το διάστημα, το μόνο που ονειρεύονται είναι την ελευθερία τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την κατακτήσουν και πάλι. Ώσπου στις 12 Οκτωβρίου του 1944 φεύγουν από την Ελλάδα και τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα. 5η 12 Οκτωβρίου 1944. Οι Γερμανοί δεν είχαν ακόμη προλάβει να εγκαταλείψουν την Αθήνα, αλλά ο λαός της πρωτεύουσας, νιώθοντας ότι έφτασε η ώρα της ελευθεριάς, ξεχύθηκε στους δρόμους ζητοκραυγάζοντας. Κύματα-κύματα η λαοθάλασσα πλημμύριζε την πλατεία Συντάγματος, τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, το Ζάπιο, την πλατεία Ομονίας. Οι 1264 μέρες κατοχής ήταν πλέον παρελθόν. Μπαρτοκαπνισμένη Αθήνα γνώρισε την πείνα και το βόλι του καταρχητή, το στιλέτο του προδότη, η αδάμαστη Αθήνα, που 3 χρόνια πάλεψε, ξεχύθηκε ζωντανή ανθρωποθάλασσα να διαλαγήσει τη νίκη της, να γιορτάσει τη λευτεριά της. 5 λεπτά φτάσανε για να κολυμπήσει όλη η πόλη στο γαλάζιο, για να ανέβουν στα καμπαναριά και να αντυχήσουν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι διαδηλώσεις που πρώτη φορά βλέπει η Αθήνα ξεχύνονται από παντού, από το Σύνταγμα στην Ομόνοια. Ένα ρεύμα είναι ο κόσμος. Γελούν, δακρύζουν, αγκαλιάζονται. Λευτερωθήκαμε. Νικήσαμε. Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με Πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παντρέου μαζί με τον Σκόμπι, τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών Ρέντσιναλντ Λίπερ και τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα της Μεσογείου Μακμίλαν, μετέπειτα Πρωθυπουργό της Αγγλίας, αποβιβάζονται στο Φάλιρο και κινούνται οδικώς για το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στις 18 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη και στη συνέχεια μίλησε στο λαό μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα από ανάμεικτα συναισθήματα. Ο ελληνικός λαός πανηγύριζε την πολυπόθητη ελευθερία, ενώ θυμόταν με λύπη τα όσα είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και με έκδηλη αγωνία για τα όσα επρόκειτο να επακολουθήσουν. Επίσημα, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έρχεται στις 30 Απριλίου του 1945, όπου αυτοκτονεί ο Αδόλφος Χίτλερ. Πολλές είναι οι αναφορές και οι μαρτυρίες σπουδαίων προσώπων της εποχής, οι οποίοι αναφέρονται στον αγώνα των Ελλήνων. Χαρακτηριστικά, ο γνωστός πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Winston Churchill, αναφέρει «Μέχρι τώρα, λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε, οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Επιπλέον, σε λόγο που εκφώνησε στο BBC ομολόγησε ότι η στάση αυτή των Ελλήνων στον πόλεμο ήταν καθοριστικός παράγοντας για την νίκη. Αλλά και ο ίδιος ο Χίτλερ δήλωσε στις 4 Μαΐου του 1941 τα εξής που προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση στην παγκόσμια κοινότητα. «Χάριν της ιστορικής αλήθειας, οφείλω να πω ότι μόνον οι Έλληνες,
Από όλους τους αντιπάλους οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατο. Ανάλογες ήταν και δηλώσεις όλων των ηγετών της εποχής, όπως για παράδειγμα του Στάλιν, ο οποίος στις 31 Ιανουαρίου του 1943 είπε σε ομιλία που μεταδόθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας. «Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό, του οποίου η αντίσταση έκρινε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Φραγκλίνος Ρούσβελτ, είπε σε λόγο του στις 10 Ιουνίου του 1943. «Όταν όλος ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο ελληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει το αίτητο του γερμανικού τέρατος, αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα της ελευθερίας». Η ιστορική μνήμη είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει κάθε έθνος. Σβήνοντας ένα κομμάτι από την ιστορία μας, είναι σαν να σβήνουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον μας. Έτσι είπε ο μεγάλος ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Πάμε τώρα όλοι μαζί να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο. Ζήτω η Ελλάς.